Είδα την εικόνα του Χριστού να κουνιέται μπρος-πίσω για 15 ολόκληρα λεπτά. Η μαρτυρία για το θαύμα και οι εισαγγελείς που έψαλαν. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών επί της οδού Αναξαγόρα 6 θύμισε για λίγο κυριακάτικη λειτουργία. Δεκάδες πιστοί με αναμένα κεριά έτρεξαν στο δικαστήριο για να προσκυνήσουν την εικόνα του Χριστού που ως εκ θαύματος κουνήθηκε για λίγα λεπτά. Στις 23 Απριλίου του 1987, η υπάλληλος Εφημία Κοτσολέλου ισχυρίστηκε ότι είδε την εικόνα του Χριστού που βρισκόταν στην αίθουσα της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών να κουνιέται και η κίνηση συνοδευόταν από ένα χαρακτηριστικό δυνατό θόρυβο. Είδα την εικόνα του Χριστού να κουνιέται μπρος-πίσω για 15 ολόκληρα λεπτά, ανέφερε η υπάλληλος, όπως διαβάζουμε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα. Αρχικά θεώρησε ότι πρόκειτο για σεισμική δόνηση, αλλά κοιτώντας τη λάμπα του ηλεκτρικού, έκπληκτη, παρατήρησε ότι ήταν ακίνητη, όπως και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα μέσα στο χώρο. Μην μπορώντας να βρει λογική εξήγηση, θεώρησε πως επρόκειτο για θαύμα και έτρεξε στον προϊστάμενό της να το αναγγέλει. Η είδηση του θαύματος διαδόθηκε αστραπία σε όλο το κτίριο των δικαστηρίων. Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι προϊστάμενοι της Εισαγγελίας Αθηνών, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ενημερώθηκε τηλεφωνικά για το περιστατικό και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης. Ύστερα από λίγο κατέφθασαν στο κτίριο δύο ιερείς από τον Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Μονίας, οι οποίοι ψηλάφισαν την εικόνα και έψαλαν αποσπάσματα από την ακολουθία του νυμφίου. Σε ελάχιστο χρόνο η αίθουσα κατακλείστηκε από κόσμο. Περίεργοι που ήθελαν να δουν τι συμβαίνει, αλλά και πιστοί με αναμένες λαμπάδες που σταυροκοπιόντουσαν μπροστά στο θαύμα. Η μάρτυρα του θαύματος, κυρία Κοτσολέλου, σε συνέντευξή τη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η εικόνα σταμάτησε να κουνιέται όταν ήρθαν οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί. Δεν πρόλαβαν να φύγουν καλά-καλά οι αστυνομικοί, και να σου ξανά η εικόνα του κυρίου άρχισε και πάλι να πηγαίνει-έρχεται. Την έπιασα να τη σταματήσω, αλλά τίποτα. Η εικόνα συνέχισε να πηγαίνει-έρχεται. Όταν έφτασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος των υπαλλήλων τον ενημέρωσε για το θαύμα του Σταυρωμένου και εκείνος απάντησε: «Μεγάλη χάρη της». Την εικόνα του Χριστού που πηγαίνει-ερχόταν στον τοίχο είδαν και άλλοι υπάλληλοι, επιβεβαιώνοντας τη μαρτυρία της κυρίας Κοτσολέλου. Αυτή ήταν ο οδηγός φορτηγού κύριος Καμπόσιας, ο οποίος ένιωσε συγκινημένος και ξέσπασε σε κλάματα, και η καθαρίστρια Στέλλα Καραμαζάνη, η οποία δήλωσε πως η εικόνα κουνιόταν. Τα παράθυρα και οι πόρτες ήταν κλειστές, δεν φυσούσε από πουθενά, κι όμως η εικόνα κουνιόταν. Τα θαύματα του Χριστού είναι πολλά και τις περισσότερες φορές συμβαίνουν όταν δεν τα περιμένουμε και είναι ανεξήγητα.